Σήμερα η εκπομπή μας θα σας γνωρίσει τον αληθινό Στέφανο Χατζηστεφάνογλου, έναν ζωντανό θρύλο των ελληνικών γηπέδων. Είμαστε εδώ για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την σπουδαία του καριέρα. Κύριε Χατζηστεφάνογλου, εμείς είμαστε από την τηλεόραση για τη συνέντευξη. Που έχουμε κλείσει εδώ και 2 μήνες η συνέντευξη στο σπίτι σας. Καλησπέρα σας. Πασάς Ανάση, είμαι ο δημοσιογράφος από το κανάλι. Ήρθαμε να... Τι κάνετε? Να περάσουμε? Αυτή η τριπλοτσίπου και τι είναι αυτή που είσαι, ρε Παναγιώτη? Ο καμεραμάν και χολίτης μου. Μάλιστα, πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με κοιτάς πολύ, ώρα βρούμε μαλάκα εκεί πέρα μέσα. Έλα, έλα, πάμε. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηστεφάνογλου, καταρχάς που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στο σπίτι μου και δίνετε φως στις παλιές δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο έχει απαλωτριωθεί και γεμίσει ξένους. Εγώ αγώνι μου στα γήπεδα έπαιζα από το 1952 μέχρι το 1979, οπότε και σταμάτησα γιατί έσπασα και τα 2 πόδια και είχα και αυγενικό και είχα σπάσει και τα 2 χέρια σε άλλο τραυματισμό. Αυτοί οι τραυματισμοί σας κρατήσαν πίσω το Χατζηστεφάνογλου Στέφανο? Όχι, γιατί τότε ήταν αντρίκιο το ποδόσφαιρο. Έσπαγαν τα πόδια, τους ερνούσαν με τα χέρια, με τους αγκώνες. Έκανες κεφαλιές, έκοβες εκεί πέρα, έκανες ωραία πράγματα. Τώρα παθείς τους μαντάρε την κάτσα και δεν μπορώ να παίξω να μείνω έξω. Λέει θλάση και κάτι τέτοιες μαλακίες. Δεν είναι αυτό να βγάλεις τώρα να σπυρίσεις στο πόδι και να σταματάς. Ούτω για το γαμό, τι πέγαμε, για το οικογενείο το θέλω. Πώς σας έβλεπε ο κόσμος τότε? Με έβλεπε και έλεγε πού είσαι, ρε Χατζηστεφάνογλου, Λεβέντη και τέτοια. Και σου έλεγα, καλά, πού είμαι, εδώ είμαι, δεν με βλέπεις. Σας πλησίαζε, δηλαδή υπήρχε αναγνώριση μόνο? Πλησίαζε στον δρόμο, με αποθεώνανε εμένα. Ερχόντουσα και έλεγε, κύριε Στέφανε, τι κάνεις? Του έλεγα, καλά είμαι, τι κάνεις? Μου λέγανε και εμείς, καλά είμαστε, τι κάνεις? Του λέω, εντάξει, μωρέ, καλά είμαι, τι κάνεις, τι κάνεις? Πώς είναι ο Γιάννης, η Μαρία, τι κάνουν? Μου λέγανε, καλά, μωρέ, δεν ξέρεις τώρα, μωρέ, πώς είναι. Περνάει ο καιρός, γερνάμε. Εντάξει, σου λέω, ξέρεις πώς είναι αυτά. Να βγείτε λίγο, να τρέχετε λίγο, να σας βλέπει λίγο ήλιο, σας εκτυπάει. Βρούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, να σας εκτυπάει ο ελληνικός αέρας. Πρόσφατα είδαμε στα ιταλικά γήπεδα τον Περότη, ο οποίος έβαλε σε μια χειρονομία, σε ένα γκολ του El Saraoui, το δάχτυλο στο πίστιό του. Αυτή ήταν η δοκίμα που βάλε τη δαχτυλούμπα εκεί πέρα πίσω. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι αυτά που έχουν φέρει οι ομοφιλότηλοι. Πώς είναι αυτό που είναι αυτή που είναι. Ομοφιλόφιλοι. Είναι αυτοί οι ομοφιλότηλοι που είναι. Λοιπόν, εγώ τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάνε οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε. Να κάνω τι θέλουν. Θε να πα με άντρα, θε ο Βαγγέλη να πάει με τον Βασίλη, να πάνε να περάσουν όμορφα σπίτια του όμω. Είναι εδώ να βγαίνουν έξω, μωρέ, να κάνουν μετά. Μέχρι τώρα σε καλή ώρα που είσαι με τα μουσικά, πάει φιλή μάλλον με τα μουσικά, μωρέ. Είναι δυνατό να γαμώ τη γαμώ τη τραλαμού, γαμώ τη τραλαμού, γαμώ τη τραλαμού και να σου βάζει και μέσα στο γήπεδο να φορά τα σωτάκια. Τα σωτάκια είναι γιατρε εκεί που άμα να βάζει χέρι στον άλλο, του πιάνει τα παπάρια να του πει ωραία παπάρια, ρε Λεβέντη, το λέει ψυχούλα σου να πω, με συγχωρεί πάρα πολύ. Έτσι που λε. Αυτά να τα θέσουν στα σπίτια σου. Να πάνε σπίτια σου, ακόμα θέλουν να βάλουν και 2 και 3 και 4 δάχτυλα. Δεν σου έχω το χέρι, δεν σου έχω τον αγκώνα. Βάλ το και γάμο τρέλα μου. Γάμο όλα το σπίτι σου. Να κάνει ωραία πράγματα εκεί πέρα. Δεν σου λέω να μην βάζει και τον αγκώνα, να βάζει και το γόνατο μέσα μέσα. Να τα περνάνε ωραία, δεν σου λέω εγώ. Να κάνουν και σύμβολα συμβίωση τι κάνουν εκεί πέρα. Όχι στο ποδόσφαιρο όμω τώρα να πηγαίνει να του βάλει. Να του πιάσει, να του πιάσει. Να του πιάσει μπροστά του, να πιάσει το πουλί, να του πει μπράβο. Μπράβο, πάμε να του νικήσουμε. Πόσο την έχει τόσο. Τόσο θα του τη βάλουμε. Ωραία πράγματα, τρίκια. Θέλω να σας ρωτήσω, στην εποχή σας υπήρχαν όλα αυτά? Πού στη δει? Σας παρακαλώ πολύ, ομοφιλόφιλοι, δεν θέλουμε εδώ. Είμαστε σοβαρή εκπομπή. Τι το χλετζέι, πώς λέτε, ούτε γυναίκο, τι τίδες. Τέλος πάντων, ναι. Κοίταξε, τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Αυτά τα ξέρεις, αγόρι μου, τα τιτιλίκια, αυτά όλα ήρθαν τη δεκαετία του 80 με το σοσιαλισμό. Γιατί οι Αμερικάνοι τα είχαν στήσει όλα, ρίξαν τη χούντα και φέραν τους πούστιδες με τα φεριμπότα. Αυτά γνωστά πράγματα, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ τα ήξερα για τότε πέσα από εδώ στη Μαλαισία και τα είχα δει. Φεύγανε καραβιές με πούστιδες και πήγαιναν στην Ελλάδα. Και του λέω, πού πάνε αυτοί, μου λένε στην Ελλάδα πάνε. Γιατί δεν πέσει κούντα. Και λέω, ρε πατακί, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ.
Και μια και είπατε Πατακός, με τις δηλώσεις του κύριου Τσιάρτα. Κοίταζε, ο Βασιλάκης ήταν ωραία. Όπως ακριβώς μοίρασε την μπάλα, έτσι ακριβώς. Να ξέρεις, αγόρι μου, τα μιλάει ωραία. Να... Ήταν πολύ ωραία. Τι είπε δηλαδή που ήταν τόσο κακό. Είναι δυνατόν τώρα να βαφτίζονται και να γίνονται Ελληνόπουλα. Να πούμε άλλο το παιδάκι τώρα και το άλλο και το. Ποιο είναι αυτό το μαύρο τώρα, έχει πέρα να πάρει τη σημαία. Ρε. Τι σημαία δεν είναι η κύριε που την έχει σηκώσει ψηλά να ζω τώρα γάκι, έλεγα μου, τέλο να μου γαμώ. Είναι δυνατόν τώρα να δίνουν στο Σιριάκι τη κατά ήταν εκεί πέρα να δίνει τη σημαία. Α, τη σημαία κάτω τώρα να του δώσανε εκεί πέρα μια πινακίδα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή τα παιδιά που είναι στον δρόμο και παίρνουν μοροκάματα για να ανάγξει το νέο καφέ Παγκρατίου 22 και δείχνει ταμπέλα προ τα εκεί. Μαλάκε είναι αυτοί. Μαλάκε είναι. Εσά σα ενοχλεί που πλέον το 2018. Ο μεγαλύτερος στάρ της Ελλάδας, παγκόσμιος στάρ, είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν το ξέρω τον κύριο. Τι λέτε κύριε μου, δεν ξέρω τον κύριο. Δεν ξέρετε τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όχι, δεν ξέρω τι να δώσω. Μα ο Γιάννης Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή ίσως να είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, έχει πει ότι είναι το καλύτερο ταλέντο του μπάσκετ. Εγώ Κώστα Κουφό φτάνω. Κώστας Κουφός είναι το αστέρι. Αυτός που γυμάται το αυτό του, πώς του λένε του... Σας ενοχλεί που είναι έχρωμος. Ο καθόλου, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους χρώμους, να κάνω ό,τι θέλουν εκεί πέρα. Έχω μια ολόκληρη την Αφρική, δεν του φτάνει. Πρέπει να έρθουν και εδώ πέρα, δεν έχω θέμα εγώ με τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά δεν είναι αγόρι μου, μυρίζει το δέρμα τους, είναι τα μπαχαρικά που τρώνε, καταλαβες. Βάζουν εκεί κάρι, βάζουν τις κατά, βάζουν κείμενο, τι διάλο βάζουν μέσα. Και μυρίζει μετά το τέτοιο, μυρίζει το δέρμα. Είσαι να τρως παστουρμά. Εμένα βλέπεις να τρώω παστουρμά, δεν τρώω παστουρμά. Εμείς ως Έλληνες. Δεν είναι ότι τους λέμε όχι να πάνε να παίξουν όπου θέλουν μπαλίτσα. Αλλά όχι στην εθνική ομάδα. Μα Αντετοκούμπο είναι Έλληνας. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, κόρη μου. Με λένε Αντετοκούμπο και πώς λες το μικρό Θανάση. Έλα Παναγία μου και Χριστούλη μου γάμο. Με μέγας είσαι Πανταγέ και θα φάσα τα γιά Γιώργη Παπαδόπουλε. Που είσαι Παναγία μου. Να σηκωνώσουν να δεις πως κάνα την Ελλάδα μας. Να τρέφασαι μέσα στα υπόγεια να τους ξερίζουν τα νύχια των ποδιών. Με φιλικά πάντα έτσι, όχι τίποτα μαλακίες. Καταλαβες. Δηλαδή αύριο μεθαύριο ας πούμε θα έρθει ο μαύρος στην πόρτα σου πει γεια σου. Να παίξω γκολφ. Τι να παίξεις γκολφ γαμότο μου. Βλέπουμε όμως ότι έχετε γάτο ο οποίος είναι μαύρος. Δεν είναι μαύρος. Έχει μαυρίζα το κακό του με αυτά που βλέπει αγόρι μου. Λευκό τον επήρα. Λευκό τον επήρα. Τι μας λέτε, για πείτε μας. Βεβαίως, γιατί αυτά τα πράγματα τα ζώα καταλαβαίνουν. Γι' αυτό ας πούμε συναισθάνονται τα ζώα. Γι' αυτό το γατιό το πήρα λευκό. Κοίταξε το. Κοίταξε το. Μέσα στην κατάθλιψη. Του έχω φορέσει ένα κόκκινο λουράκι να το ξεχωρίζω μέσα στη νύχτα για να μην το χάνω. Κάθετε, βλέπω, σας αγαπάει πάρα πολύ. Βεβαίως με αγαπάει. Γιατί εγώ τον πήρα λευκό, έγινε μαύρος, τον πέταξα στους δρόμους, δεν είμαι ρατσιστής. Να ρωτήσω τώρα, για πείτε μου λίγο την ποδοσφαιρική σας ιστορία, γιατί αρχίσαμε μια περί ανέμων και υδάτων συζήτηση. Κοιτάξτε. Εγώ όταν ξεκίνησα στο Λευκό Εγγενωρόζο. Μετά πήγα στην ΑΕΚ Ψαθοπύργου, μετά είχα πάει στα Μάτα, Ροδόπολη, Μπάλα. Την περιοχή, όχι την μπάλα που την κλωτσάμε. Μετά πήγα Μαλαισία, Κουάλα Λουμπούρ, να ξέρεις. Κίνα πριν πάνε οι Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές. Εγώ τους έμαθα μπάλα τους Κινέζους. Εγώ έμαθα μπάλα τους Κινέζους. Βαγγελάκι! Δεν ακούει για μας. Κατάλαβες, έχει εκνευριστεί τώρα το γατί. Και είναι με τα δίκια του κιόλας. Γιατί? Με τα δίκια του, γιατί το αποκάλυψε όταν ήταν λευκός. Λίγο πράγμα είναι ξαφνικά να γίνεσαι μαύρος από αυτά που βλέπεις. Γιατί δεν σου ολοκλήρωσα πριν. Οι γάτες συναισθάνονται, αγόρι μου. Σου λέει, δεν πάει καλά ο τόπος. Μαύρης η ψυχούλα της γάτας. Μάθατε στους Κινέζους μπάλα. Μα είναι δυνατόν σε μια χώρα τόσο εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτοί δεν ξέρανε ποδόσφαιρο, αυτοί ξέρανε σκάκι, τάβλι, ντάμα, γκρινιάρι. Σουντόκου, σκανδιναβικό, κύβο του Ρούμπικ, μυστήρα στο Πεκίνο, τι άλλο, Κλούντο, ωραίο παιχνίδι, Σκότλαντ Γιάρντ, ωραία πράγματα, ξέρανε από τέτοια, ξέρανε Ζάρι, Μπριτζ, Θανάση. Σαν και εμένα. Ναι, αλλά τα χαρτιά όχι τον άνθρωπο δεν είχαν Θανάσης εκεί πέρα. Και μετά πήγα κι εγώ και τους λέω, μάθετε μπάλα ρε. Θα και κοντί όλοι, δεν με ακούγανε, γιατί εγώ και 2 μέτρα άνθρωπος, τότε. Τώρα έχω μπάσει μέσα, έχω μπει, έχω σκευρώσει. Η πείνα, οι κακουχίες, να βλέπω τη χώρα μου να διαλύεται. Έπαιζε το ανάστημά μου να με καταλάβει τι γίνεται. Μην θα πω λόγω, μετά πολλά σε κάποια φάση μου λείψε η λαδίτσα. Θα σου το κρύβω. Ξαναγυρίσατε. Θα γύρισα εδώ και τα βρήκα όλα ρόιδα, κούρι μου.
Γύρισα εδώ να τους μάθω λίγο μπάλα. Και τι να δω. Να σου ο Μαύρος, να σου ο Ιταλός, να σου ο Άγγλος, να σου το ένα, να σου το άλλα. Θυμάμαι τότε το πάω και πάρει το Μίκη τον Κουίν, να πούμε. Πού ήταν σαμπόν ήταν ο Πόπος. Το μυαλό του τα είχε στα λόγα. Του λέω: βάλτε ένα Ελληνόπουλο να παίξει μέσα, ρε γάμο, την τρέλα μου γάμο. Λέει: τον έχουμε πληρώσει τώρα κύριε Στέφανε, για κάτι τέτοια. Λέω: ουσ, το διάλογο να πάτε γάμο. Γιατί δεν παίζουν Έλληνε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δει, εγώ το έχω φιλοσοφήσει και το έχω ψάξει. Καταρχήν, αυτά σου δύο τώρα τα έγραφα τη Ιώνα, ξέρει. Γιατί βεβαίω, γιατί αυτά είναι όλα έργα των μαζών. Δεν είναι, α πούμε, η Ελλάδα τι είχε, είχε πολιτισμό, είχε ήλιο, θάλασσα και φέτα. Τυρί. Τη φέτα μα την πήρανε, βγαίνει ο Δανό και λέει: φτιάχνω φέτα. Τη μάνα σου είναι η φέτα, ρε Καραγκιόζη, που πιάσει φέτα. Η δικιά μα φέτα είναι pop. Τέλο πάντων, μη θα πω λόγο. Γυρίζω πίσω, με πιάνει ένα πρόεδρο ομάδα, δεν κύριε Στέφανε, να έρθει να εκπαιδεύει τα μικρά, ξέρει, να γίνει στι ακαδημίε. Του λέω να έρθω. Μου βάζουν εκεί πέρα 20 παιδάνια. Το ένα μου λέει: θέλω να μεγαλώσω, λέει να γίνω γιατρό. Όξο, ρε, του λέω. Ο δεύτερο μου λέει: εγώ θα μεγαλώσω, λέει: θέλω να γίνω μπασκετμπολίστα. Τη μάνα σου, λέω, ρε. Και έμειναν 5 παιδάκια. Από τα 5 το ένα ήταν Ελληνόπουλο. Τα 4 ήταν. Ο ένα ήταν η μάνα του Αγγλίδα, ο πατέρα του Έλληνα. Τον έδειξα καυτόνα. Γιατί ξέρει, κάθε τρει και λίγο μου λέγει: θέλω να πιω μια κουπατσά. Ούστια μου. Τίποτα. Ελληνόπουλα μόνο δεν λέω. Δεν θέλω να έχω. Δεν έχω κάτι με. Επειδή μπορώ να παρεξηγηθώ, δεν έχω κάτι μεταξύ τα παιδάκια. Ευπρόσδεκτα. Σπίτια του όμω. Ευπρόσδεκτα στι χώρε του κατάλαβε. Εδώ πέρα έχουμε και δώσει πολιτισμό. Και άλλα να δώσουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γι' αυτό κιόλα και εκεί που λένε, α πούμε, για τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο. Καλά τα είχαν τότε. Θυμάσαι να έχει ξένου η Ελλάδα με τον Πατακό και τον Παπαδόπουλο. Ούτε ένα δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε, κυκλοφορούσαν εκεί πέρα οι αστιφύλακε στου δρόμου, μαζεύανε, σου λέγανε. Επ! Έχει μαλλιά εσύ, μέσα γαμώ το σπίτι σου γαμώ, σε βάζα υπόλοιπο, σου έκανε μπαρτάκι ξύλο. Αυτά είναι. Πολιτισμό. Θα με δέρνανε επειδή έχω μαλλιά. Κοίταξε. Θα λέγαμε μια καλή κουβέντα γιατί εγώ τον ήξερα τον Στυλιάνο τον Πατακό. Καλή χάρη του να είναι καλά εκεί που έχει πάει. Να τα 10 πατακίνα να μασώναν τη χώρα. Κύριε Στέφανε, τώρα έχετε τελειώσει από το ποδόσφαιρο, είστε κάποιας ηλικίας, μπορείτε πλέον να εξομολογηθείτε και να μας πείτε. Προσποιηθήκατε ποτέ για φάουλ ή πέναλτι σε ένα παιχνίδι σας? Πείτε με τα καλά σου, ρε. Δεν μου είχανε, είχα πάθει τετραπλή ρίξη μηνίσκου εδώ πέρα. 6 χιλιαστούς μου έχουν κόψει. 6. Τους 4 έναν αγώνα. Τι μου λέτε. Ναι. Κόπηκαν οι 2 χιλιαστοί. Βγαίνω έξω, με βγάζουν 30 φιλοφορείς έξω. Βγαίνω έξω, μου λένε πώς είσαι. Τους λέω τίποτα. Έχω ένα ακόμα γόνατα. Μου λένε δεν έχει χιλιαστούς. Αρχίδια μου, δέσε και ένα κορδόνι. Μου τα σπάνε κι αυτά στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση γαμιούνται και οι 2 μηνίσκοι. Χαμό σου λέει, είχε χαμό. Δεν είχα. Τα γόνατα κρεμόντουσαν από την κάλτσα μόνο κρεμπιδί. Είχαν βάλει την κάλτσα ψηλά. Καλή ώρα, αυτή είναι κοντή. Την είχαν βάσει εδώ για να κρατάει το γόνατο, αγόρι μου. Ναι. Και μου κάνει ένα τάκρι εκεί πέρα, μου σκίζει την κάλτσα, φεύγει το γόνατο. Το θυμάμαι σαν τα τώρα. Κυνηγούσαν το πόδι μου, σαν λες και ήταν αδέσποτο σκυλί μέσα στο γήπεδο. Σε κάποια φάση λοιπόν, κάπως πάω να σηκωθώ στο δεξί μου το ποδάρι, έρχεται εκεί ένα χασάπη που είχαν εκεί πέρα στον Αγίση Λαϊκό, να πούμε, μου τραβάει ένα χλαπ. Πάει και το άλλο ποδάρι. Φεύγει το γόνατο, φεύγει ο αστράγαλος, έχει μείνει το πόδι σε γωνία 90 μοιρών. Μου λένε παλεύει, σας γαμάω, τους λέω ρε. Τέλος πάντων, μη θα πω λόγο, βγάζω τα κορδόνια τα παπούτσα, τους λέω μισό λεπτό δώστε μου. Δένω με το ένα κορδόνι το ένα γόνατο, με το άλλο κορδόνι το άλλο, ισιώνω τον αστράγαλο, του βάζω λίγο ταινία γύρω-γύρω, τους λέω πάμε, παίζω άλλα 3-90 λεπτά. Είστε λίγο υπερβολικός μου φαίνεται. Θα δω λόγο, εγώ με τότε ήμασταν άντρες, ήμασταν φτιαγμένοι από σίδερο. Από ελληνικό σίδερο της μάνας γης, αγόρι μου. Δεν είναι τώρα που έχουν διαβρωθεί τα ελληνικά γονίδια, ας πούμε, και είσαι Αφρικαν Αλβανός, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Δεν λέω για σένα, έτσι προς Θεού, αλλή μόνο, θα σου πω κάποιοι, καθάνε, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, δένω τα πόδια μου. Έτσι μου λένε, Στέφανε, θα σου κάνουμε αλλαγή. Εάν με κάνετε αλλαγή, θα σας μαχαιρώσω όλους τον πάλι. Γίνεται λοιπόν ένα κόρος το 89 ήταν τότε, θυμάμαι, το 81 λεπτό. Και μου λέει ο προπονητής μου, Στέφανε, αντέχεις να τρέξεις. Του λέω, αντέχω να τρέξω παραθώνιο. Φεύγω λοιπόν, πιάνω εκεί μια θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπα! Μου σκάει μια αγωνιά μέσα στη μούρη, μου φεύγουν τα μισά δόντια. Πέφτω κάτω, αίματα παντού, δηλαδή σου λέω σαν θάλασσα αίματος. Καμπός. Μου λένε, είσαι ζωντανός. Λέω, φυσικά και είμαι ζωντανός. Μου λέει, μπορείς να μιλήσεις. Είχα μια δυσκολία γιατί μου είχαν φύγει τα δόντια, δεν μπορούσα να πω το ρότο, δεν μπορούσα να πω ότι α πούμε. Ροτόντα, ριμπουλκό, τυρολέζος, ροκφόρ. Ραμολιμέντο, ρακούν, Ρίκα Βαγιάννη.
Μην θα απολογώ, κερδίζω πέναλτι. Μου λέει, το έχεις. Το έχω εγώ. Μου λέει, εσύ, Στέφανε, δεν έχεις δόντια, δεν έχεις κεφάλι, δεν έχεις γόνα, δεν έχεις αστράγαλο. Και λέω, έχω ψυχή γενική. Θα το χτυπήσει η καρδιά μου το πέναλτι. Και δεν σου λέω υπερβολές, σηκώνομαι. Τσιμεντώνω τα πόδια μου, λέω, θα αντέξετε μια φάση. Και ακουμπάω την ψυχούλα μου, σήκωσα το γόνατο έτσι εδώ το πάω. Στην καρδιά μου, έτσι ρε. Έτρεψα το γόνατο μου πάνω στην καρδούλα μου. Και λέω, πάμε. Και χτυπάω με το αριστερό μου το ποδάρι, πήγε μπάλα στο γάμα. Λέω, έτσι σας γαμάει η ψυχή του Στέφανου. Καριόλες. Έχω μείνει άναυδος. Απίστευτο το γκολ αυτό, ακόμα το θυμόμαστε. Είναι σίγουρα το καλύτερο σας γκολ αυτό. Όχι. Όχι. Δεν κοίτα, σου με ρώτησε, σου λέω δεν ήταν. Κύριε Στέφανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο υπέροχο σπιτικό σας που μυρίζει Ελλάδα. Μα μυρίζει. Και είναι ζωντανή απόδειξη το πόσο πατριώτης είστε. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι πολύ πατριώτης. Αγαπώ τον τόπο μου. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας. Οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχωρείς. Να είστε καλά, έχει εκεί χώρο. Θέλω μέσα την καρδιά σας να κοιτάξετε το φακό και να δώσετε τη συμβουλή σας, τη συμβουλή του έμπειρου ποδοσφαιριστή Στέφανου στους νέους ποδοσφαιριστές. Εγώ θα σας πω μια συμβουλή, παιδιά, που είναι μέσα από τη ψυχή μου και την έχω μάθει από τα πολλά χρόνια που έχω παίξει μπάλα και ξέρω και έχω δει και πράγματα στον τόπο μου. Έχω δει την κοινωνία να αλλάζει. Να θυμάστε πάντα, παιδιά, άμα βλέπετε τον ανθοφύλακα να κάνει κίνηση προς τα αριστερά, εσείς θα στάτε δεξιά. Πλασεράκι. Τρομερή συμβουλή. Από έναν τρομερό Έλληνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.